εκτός πλοίου. Πήγανε τα σαμιώτικα, τα Ιταλίκες μέσα, κανένα της Ικαρίας. Εσείς πηγαίνατε η Ικαρία, κανένα. Φορτηγό. Ναι, μεταλλικά. Ναι, όχι μόνο εγώ, όχι μόνο εγώ, άλλοι τέσσερις που έχουν δουλεύουν σε πρακτορία, κανένα της Ικαρίας. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και σήμερα γίνανε κομπίνες και μπήκανε χωρίς να είναι στη λίστα αμάξια που δεν έπρεπε να μπουν. Στην όλη προσπάθεια για την τροφοδοσία των νησιών συνέβαλε σήμερα και το πολεμικό ναυτικό με 4 αρματαγωγά. Ας είναι καλά που βάλανε και ένα οχηματαγωγό, εδώ έχουμε φτάσει, για να μας κουβαλήσει στα λίγες. Καιρού επιτρέποντος μεγάλος θα είναι ο αριθμός και των δρομολογίων που θα αναχωρήσουν αύριο από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί το τριήμερο του 15 Αύγουστου. Όσο για τον Ιούλιο, σημειώθηκε ρεκόρ αναχωρήσεων με 1.050.000 επιβάτες να ταξιδεύουν σε διάφορους προορισμούς. Σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα που είναι απαραίτητες σε πολλές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών παρατηρούνται το τελευταίο μήνα λόγω των θερινών αδειών των υπαλλήλων στις φαρμακευτικές εταιρείες. Το γεγονός επεσήμαναν οι φαρμακευτικοί σύλλογοι Αττικής και Πειραιός και ζήτησαν την παρέμβαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, που διαβεβαιώνει από την πλευρά του πως υπάρχει επάρκεια στην αγορά. Μεγάλες ελλείψεις σε φάρμακα ευρείας κατανάλωσης παρατηρούνται στην αγορά τον τελευταίο μήνα εξαιτίας των θερινών αδειών των υπαλλήλων στις φαρμακευτικές εταιρείες. Όπως επισημαίνουν οι φαρμακευτικοί σύλλογοι Αττικής και Πειραιά, η συντριπτική πλειοψηφία των φαρμάκων που λείπουν από την αγορά είναι αναντικατάστατα και ως εκ τούτου σημαντικά για την αντιμετώπιση ζωτικών προβλημάτων της υγείας των ασθενών. Με τρομάζει. Πώς με σε τρομάζει? Είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και τι θα γίνει ο κόσμος, δηλαδή, χωρίς φάρμακο πώς θα ζήσει? Τα αποθέματα 50 φαρμακευτικών σκευασμάτων, στα οποία σημειώνονται ελλείψεις, είναι κυρίως για καρδιολογικές παθήσεις, ψυχικές νόσους, νευρολογικά νοσήματα, θρομβώσεις, νεοπλασίες και νεφρική ανεπάρκεια. Το πρόβλημα δεν είναι γενικό για όλο τον κόσμο. Είναι για αυτούς οι οποίοι έχουν το πρόβλημα στην οικογένειά τους. Δεν έχει πολλοί κόσμος επιληπτικούς, δεν έχει πολλοί κόσμος καρκινοπαθείς, δεν έχει πολλοί κόσμος ανθρώπους που πάσχουν από τα νεφρά τους, νεφροπαθείς. Όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των φαρμακοποιών, την κατάσταση επιδεινώνει η πολιτική των φαρμακευτικών εταιριών να διοχετεύουν στο εξωτερικό μεγάλες ποσότητες φαρμάκων, καθώς στις ευρωπαϊκές χώρες τα προϊόντα τους πωλούνται ακριβότερα. Χρόνια ολόκληρα υπάρχουν διάφορες ελλείψεις οι οποίες προέρχονται επειδή κάποιοι κάνουν εξαγωγές παράλληλες προς την Ευρώπη και δεν διαθέτουν τα φάρμακα αυτά στην Ελλάδα, γιατί στην Ευρώπη υπάρχουν καλύτερες τιμές. Δεν μου φαίνεται σωστό. Λάθος. Εκμεταλλεύονται το λαό. Προσπαθούν να προωθήσουν κάποια άλλα φάρμακα. Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι Αττικής και Πειραιά ζητούν την παρέμβαση των αρμοδίων αρχών για να αποκατασταθούν οι ελλείψεις. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας Νικήτας Κακλαμάνης σε δηλώσεις του αμφισβήτησε τη βασιμότητα των καταγγελιών. Ο ΕΟΦ σπέβδει να καθησυχάσει τους ασθενείς, υποστηρίζοντας σε ανακοίνωσή του πως υπάρχει επάρκεια στην αγορά και πως οι τυχόν παροδικές ελλείψεις αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων σημειώνει ότι από τον έλεγχο των στοιχείων που υποχρεώνονται να υποβάλουν οι φαρμακευτικές εταιρείες και με βάση τα δηλωθέντα αποθέματα και τις μηνιαίες πωλήσεις των φαρμάκων, προκύπτει πως υπάρχει επάρκεια σε όλα τα φάρμακα. Προσωρινή έλλειψη που αναμένεται να αποκατασταθεί σύντομα, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, υπάρχει μόνο στην περίπτωση του Μονοπρίλ. Ο Οργανισμός Φαρμάκου υπογραμμίζει ότι διενεργεί εντατικούς ελέγχους σε κάθε κατεύθυνση και τονίζει ότι το κοινό δεν πρέπει να ανησυχεί, διότι και αποθέματα υπάρχουν, αλλά και τυχόν παροδικές ελλείψεις αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά. Σ' άλλο και έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η νέα διαδικασία πρόσληψης στο δημόσιο τομέα. Βαρόμετρο αποτελεί η προφορική συνέντευξη που θα δίνουν υποψήφοι σε τριμελή επιτροπή του ΑΣΕΠ, χωρίς να έχουν το δικαίωμα της ένστασης. Ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε σήμερα πως το ΑΣΕΠ έχει την πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέντευξης. Με απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης Προκόπης Παυλόπουλος, που αναμένεται να ισχύσει τρεις μήνες μετά, αφού δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης, ορίζεται κατά τρόπο σαφή και κατηγορηματικό ότι ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν χωρεί. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι τα τρία μέλη της Επιτροπής που θα διενεργούν τις προσωπικές συνεντεύξεις έχουν δικαίωμα να διορίσουν τους υποψήφιους χωρίς κανένας να μπορεί να αμφισβητήσει την κρίση τους. Η τριμελής Επιτροπή σχηματίζεται από ανθρώπους που ορίζει ο ίδιος ο ΑΣΕΠ και ο φορέας ο οποίος θα προσλάβει τον υπάλληλο. Επομένως, εξ αρχής ξεκινάς με την βεβαιότητα ότι απέναντί σου έχεις μία αρχή η οποία θα πάρει θέση τουλάχιστον δικαιοσύνης απέναντι στον ενδιαφερόμενο. Τώρα, το δεύτερο σημείο που μου είπατε και είναι πολύ σημαντικό,
έχω ξεκαθαρίσει και λέω ότι δεν είναι δυνατόν αυτός ο οποίος αισθάνεται όταν επιδιώκει κάτι να μην έχει το δικαίωμα να αποδείξει ότι αδικήθηκε ή δικαιώθηκε. Θεωρώ ότι πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτός ο οποίος αισθάνεται ότι αδικείται να διεκδικήσει το δίκαιο του. Λοιπόν, όταν έχει το δικαίωμα της αμφισβήτησης, τι αντικειμενικότητα υπάρχει, δεν ξέρω. Αν υπάρχει αντικειμενικότητα τη στιγμή που δεν μπορείς να αμφισβητήσεις κάτι, δεν σου δίνεται το δικαίωμα. Έτσι γεννάται το ερώτημα κάτω από ποιες συνθήκες οι τρεις εξεταστές, δύο από το ΑΣΕΠ και ένας από τον φορέα που κάνει τις προσλήψεις, θα δίνουν τη βαθμολογία τους. Τα τρία μέλη της Επιτροπής θα έχουν λίγα μόνο λεπτά στη διάθεσή τους για να αξιολογήσουν την προσωπικότητα του υποψηφίου. Η Τριμελής Επιτροπή θα υποβάλει στους υποψηφίους ερωτήσεις της αρεσκίας της που κανείς δεν μπορεί να κρίνει και πολύ περισσότερο να κατακρίνει ή ακόμη και να ελέγξει. Στόχος μας είναι το αδιάβλητο σύστημα. Δεν υπάρχουν ούτε ρουσφέτια ούτε πιέσεις. Αυτό επιθυμεί ο Πρωθυπουργός, αυτό έκανε η κυβέρνηση, αυτό στηρίζουμε. Η βαθμολογία της συνέντευξης μπορεί να είναι και αρνητική. Έτσι, ο συντελεστής βαθμολογίας κυμαίνεται από 0,80 έως 1,20 και μπορεί να πολλαπλασιάζει ή να υποπολαπλασιάζει το γινόμενο του συνόλου των μορίων που συγκεντρώνει ένας υποψήφιος. Έτσι, ο τελικός βαθμός της συνέντευξης μπορεί να ανατρέψει τα υπόλοιπα προσόντα του υποψηφίου, όπως ο τίτλος σπουδών, η προϋπηρεσία και η γνώση κάποιας ξένης γλώσσας. Η συνέντευξη θα είναι ισόφελος των διαγωνιζομένων και ισόφελος του ελληνικού λαού. Γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι οι καλύτεροι σε αυτές τις θέσεις που είναι να προσληφθούν. Ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να δεχθεί την κρίση της Επιτροπής, χωρίς να έχει το δικαίωμα που κάθε υποψήφιος έχει στους διαγωνισμούς του δημοσίου, ακόμα και στις πανελλήνιες εξετάσεις, να υποβάλει δηλαδή ένσταση. Αναπόφευκτη χαρακτήρισε η πρόεδρος της Βουλής Άννα Ψαρούδα Μπενάκη την απόλυση της υπαλλήλου που κατηγορείται ότι δημοσιοποίησε στοιχεία για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αχιλλέα Καραμαλή. Έντονα αντέδρασε στη δήλωση της κυρίας Μπενάκη το ΠΑΣΟΚ την ίδια ώρα. Ο Αχιλλέας Καραμαλής με δήλωσή του τονίζει ότι ουδέποτε ενημερώθηκε από τη Βουλή για την απόλυση της υπαλλήλου. Σ' άλλο έχει προκαλέσει η υπόθεση της απόλυσης της 25χρονης υπαλλήλου της Βουλής, Κωνσταντίνας Γαβαθά, με την κατηγορία ότι προκάλεσε τη διαρροή απόρριτων πληροφοριών για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του βουλευτή Σερών της Νέας Δημοκρατίας, Αχιλλέα Καραμαλή. Σήμερα η πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε ακραία αλλά αναπόφευκτη την εν λόγω απόφαση. Δεν έχω υπογράψει, διότι ακόμα δεν είναι έτοιμο το πρακτικό, αλλά δυστυχώς δεν είχα άλλη επιλογή εκτός από αυτή την ακραία απόφαση. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν μπορούσε να επιβάλει άλλη ποινή, ή του ύψους ή του βάθους. Η κυρία Μπενάκη δεν παρέλειψε πάντως να στηρίξει την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Βουλής περί απολύσεως της υπαλλήλου. Δυστυχώς αυτή είναι η νομοθεσία που εφαρμόζεται στις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή στις συμβάσεις εργασίας σε ορίστου χρόνου. Τα αρμόδια όργανα της Βουλής είναι πεπισμένα για την ενοχή της υπαλλήλου. Για να βγάλουν αυτή την απόφαση σημαίνει ότι επίστηκαν. Έντονα αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ στη δήλωση της Προέδρου της Βουλής, ζητώντας την ανάκληση της επίμαχης απόφασης. Αν μια απόφαση είναι δίκαια, δεν χαρακτηρίζεται ακραία, όπως έκανε η κυρία Μπενάκη. Στο χέρι της είναι και ανήκει στην ευθύνη της, εάν θα βάλει ή όχι την υπογραφή της κάτω από μια ακραία πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Την επανεξέταση της υπόθεσης ζήτησε και ο βουλευτής του Συνασπισμού Γιάννης Δραγασάκης, που επισκέφθηκε σήμερα την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Δεν μπορούσα να μην διαβάσω το ΔΕΝ, γιατί είπαμε πόσο είναι η και η απόφαση. Το μήνυμα που εκπέμπεται και οι συμβολισμοί που εκπέμπεται, θεωρώ ότι είναι απλήρμα. Όσο για τον Αχιλλέα Καραμαλή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εξέδωσε μια οργισμένη δήλωση στην οποία μιλά για κακόβουλη επίθεση σε βάρος του ενορχιστρωμένη από την αξιωματική αντιπολίτευση. Σημειώνει μάλιστα ότι ουδέποτε ενημερώθηκε από τη Βουλή για την απόλυση της υπαλλήλου και επομένως δεν μπορεί να υπήρξε σχετική παρέμβαση από μέρους του. Ο συνήγορος της 25χρονης Κωνσταντίνας Γαβαθά, Δημήτρης Βερβεσός, υπέβαλε αίτημα στη Βουλή προκειμένου να του παρασχεθεί αντίγραφο της δήλωσης πόθεν έσχες του κυρίου Καραμαλή. Καταθέσαμε αίτηση στην Βουλή, στο Γενικό Γραμματέα της Βουλής, να μας δώσουν αντίγραφα των δηλώσεων του πόθεν έσχες του κυρίου Καραμαλή, ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε την αλήθεια των ισχυρισμών μας, που αποδεικνύονται μόνο εξ εγγράφων πλέον, αφού αυτά τα έγγραφα δεν είναι στη διάθεσή μας και είναι στην διάθεση της Βουλής. Η έκβαση της υπόθεσης αναμένεται να κριθεί δια της δικαστικής οδού. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις.